Ήδη με την Κατοβίτσε. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τον μπάσκετ, με τον βόλι, αλλά και με την Άρση Βαρών, αλλά πρώτα θα περάσουμε στον Άρη, στην προσπάθειά του για πρόκριση στην επόμενη τρίτη φάση του κυπέλλου UEFA. Ζόραν, ήττα με 1-0, εκτός έδρας. Δεν ξέρω αν είστε ικανοποιημένοι. Ποια είναι τα συναισθήματά σας αυτή τη στιγμή μετά από αυτό το παιχνίδι το πρώτο? Κοιτάξτε να δείτε, είναι σίγουρα μία ήττα και μετράει σαν ήττα, αλλά πρέπει να ξέρουμε στην κύπελλο UEFA αυτή ήττα είναι πολύ, τα έλεγα ελαφρύ, δεν είναι βαρύ ήττα, που μας δίνει πολλές ελπίδες να προκριθούμε στο δεύτερο γύρο. Θα έλεγα ότι είναι γλυκή ήττα. Παλέψαμε όσο μπορούσαμε, δεν λέω μπορούσαμε και καλύτερα να περάσουμε. Νομίζω ότι το σκορ μας αντικεί, δεν μπορούσαμε να βάλουμε ένα γκολ. Αν τα είχαμε βάλει, τα πράγματα θα είναι για μας πολύ πιο εύκολα. Και έτσι φτάσαμε σε ένα σημείο που πρέπει και στο γήπεδό μας να είμαστε σοβαροί, να προσπαθούμε να παίξουμε όπως ξέρουμε και νομίζω ότι θα προκριθούμε. Κάποιοι είπαν ότι ο Άρης αδικήθηκε γιατί έχασε ένα γκολ από πέναλτι. Όχι τόσο για το αν ήταν πέναλτι όχι, πάντως από μια στημένη φάση δέχτηκε τον γκολ και έτσι κρίθηκε το παιχνίδι. Ναι, κοιτάξτε, ήταν μια ακίνδυνη φάση θα έλεγα. Ένας παίκτης μπήκε μέσα στο περιοχή, το μάρκαρε ο στρατιλάτης, εγώ όπου ήμουν. Μη φάνηκε πολύ καταρά, ότι το μάρκαρε καταρά. Έκανε ένα τάκλιν ο στρατιλάτης μέσα στο περιοχή και πήρε την μπάλα στα πόδια, αλλά και εγώ ήμουνα μακριά στο κέντρο, δεν είδα αρκετά καλά, αλλά όπως συζήτησα με τον στρατιλάτη, λέει ότι βρήκε καταρά την μπάλα και όταν τον χτύπησε το παίκτη, αυτός ήταν έκτος από αγωνιστικό χώρο, δηλαδή ήταν η γραμμή στο τέλος του περιοχή. Και έτσι ο διαιτητής δεν σκέφτηκε καμία στιγμή. Κατευθείαν έδειξε το πέναλτι και εκεί ήταν όλη την προσπάθεια των παικτών του Κατοβίτσε. Από εκεί πέρα υπάρχει και ατυχία. Είχατε κάποιες ευκαιρίες που ήταν καλές ομολογουμένως, οι οποίες χάθηκαν. Ναι, ήμασταν πραγματικά άτυχοι στις 2-3 φάσεις. Κάποια στιγμή κάναμε και λάθος, κάποια που μπορούσαμε και καλύτερα να παίξουμε την επίθεση, αλλά κάναμε και λάθη. Αλλά στις 2-3 φάσεις ήμασταν στην περίπτωση του Ιβάν, θα έλεγα στην περίπτωση του Σαπουντζή. Και μία φορά και εγώ είχα ένα σουτ καλό που μπορούσε να μπει μέσα. Δεν ήθελε η μπάλα απλά να δει. Δύο φορές χτύπησε το τερματοφύλακα χωρίς να κάνει τίποτα. Το χτύπησε στο πόδι και έφυγε έξω. Και όταν την απόκουσε το τερματοφύλακα ήμασταν εγώ και ο Σαβίδης δίπλα του. Δίπλα του τερματοφύλακα, εγώ αριστερά, ο Σάβας Κοφίδης δεξιά. Και η μπάλα περνούσε ανάμεσα. Δηλαδή είχαμε πραγματική ατυχία. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο βέβαια και νομίζω ότι στη ρεβάνς όλα αυτά μπορεί να γυρίζει στη πλευρά μας. Μήπως σας επηρέασαν κάποιες συνθήκες στο παιχνίδι, πρώτα κλιματολογικές, γιατί φύγατε από εδώ με κάψωνα, στη Θεσσαλονίκη έχει 30-35 βαθμούς, εκεί συναντήσετε βροχή και κρύο, έτσι. Σίγουρα δεν είχαμε μαθαίνει να παίξουμε σε τέτοια, αλλά πρέπει να σας πω ότι ήταν η φοβερή κλίμα εκεί για το ποδόσφαιρο. Είχε, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 15-20 βαθμούς εκείνο βράδυ. Το γήπεδο ήταν λίγο βρεγμένο που μας ενόχλησε κανέναν. Τώρα θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με τον Ζόραν Λόντσα. Με χαμόγελα και αισιοδοξία ξεκίνησε τη Δευτέρα το πρωί η αποστολή του Άρη για το Κατοβίτσε. Στην πίστη τσάρτερ που μετέφερε την αποστολή συμμετείχαν εκτός από τους προαθλητές και την τεχνική ηγεσία, αρκετοί παράγοντες της ομάδος, πρώην πρόεδροι, εξωδιοικητικοί παράγοντες, αλλά και ορισμένοι φύλαθλοι πιστοί την ομάδα του Άρη, που ακολούθησαν τους κιτρίνους μέχρι και την Πολωνία. Εδώ ο πρόεδρος του Άρη, ο Λάβρος Γάμνας, ο Χρυσοστομίδης με τον Ιβάν. Προσπαθεί μάλλον ο Χρυσοστομίδης να εξηγήσει κάποια πράγματα στον Ιβάν, τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή του Άρη. Ευχάριστη πτήση για τους ποδοσφαιριστές, για την αποστολή γενικά μέχρι το Κατοβίτσε. Η αισιοδοξία ήταν διάχυτη σε όλα τα μέλη της αποστολής για το αποτέλεσμα του αγώνα. Άλλωστε στο αεροπλάνο δεν υπάρχει άγχος εκτός από αυτούς που φοβούνται τις πτήσεις. Ο Άρτουρ Λεκμπέλο, σκεπτικός, ο Χρήστος Κακαμάνης, ο Αντώνης Αφουτζής και βέβαια οι φύλαθλοι του Άρη που έδιναν ένα ευχάριστο τόνο με τα συνθήματά τους αλλά και τα κασκόλ προσπαθούσαν να εψυχώσουν από το αεροπλάνο ακόμα τους παίκτες του Άρη. Μετά από 3 ώρες πτήση λοιπόν η άφιξη στην Πολωνία, στο Κατοβίτσε και με το πούλμαν από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο που κατέληξε η αποστολή της ομάδας του Άρεως. Ήρεμοι οι παίκτες, αλλά και η τεχνική ηγεσία. Άλλωστε η καλή ψυχολογία ήταν το χαρακτηριστικό των προσφερειστών του Άρη από την ώρα που ξεκίνησαν στην αποστολή αυτή για το Κατοβίτσε και μια περιήγηση στην πόλη, το Κατοβίτσε. Μια επαρχιακή πόλη της Πολωνίας, γραφική,
Όχι όμως ιδιαίτερα όμορφη, χωρίς να έχει να επιδείξει κάτι το ιδιαίτερο. Κάποια χαρακτηριστικά κτίρια εδώ της πόλης. Οι φιλαθλοί του Άρη τάραξαν τα ήρεμα νερά, έδωσαν ένα διαφορετικό τόνο με τις φωνές τους, τις βόλτες τους μέσα στην πόλη αυτή της Πολωνίας και τη σιγουριά τους για την πρόκληση της ομάδος. Βλέπετε εδώ η περιήγηση και βέβαια οι φωνές που αναστατούσαν, όπως είπαμε, την ήσυχη αυτή πολωνική πόλη. Λίγες ώρες πριν την πρώτη προπόνηση της ομάδος, η γνωριμία με την Πέτρο Κατοβίτσε και αμέσως στο γήπεδο. Ένα μικρό σχετικά επαρχιακό γήπεδο, χωρίς και αυτό να έχει να επιδείξει τίποτα το ιδιαίτερο. Αρκετά παλιό, σε καμία περίπτωση εντυπωσιακό, με εξαίρεση βέβαια το σκέπαστρο που καλύψει σχεδόν όλες τις κερκίδες του γήπεδου. Ο Άρης έτοιμος για την προπόνηση, για την γνωριμία με το γήπεδο. Παρόν στο γήπεδο ήταν και αρκετοί παίκτες της Κατοβίτσε, καθώς και ο προπονητής της ομάδος, ο κύριος Πιερκάτσικ, που πριν ξεκινήσει η προπόνηση του Άρη, έκανε ορισμένες δηλώσεις στους Έλληνες δημοσιογράφους. Κασέτη, το σε μια μυαλοντάινη, εμπό. Πώς ο μνήγη γκρέτσικε ή σπόσου γκρε βρίζε γκρέτσικε ή βρίζε πόσκε ή ρούσνη. Είναι δύσκολο το, να κρίνει το επίπεδο των ελληνικών ομάδων, επειδή ποτέ η ομάδα πολωνική δεν είχε συναντηθεί με ελληνική ομάδα. Γι' αυτό είναι δύσκολο να κρίνει, ας πούμε, γιατί το παιχνίδι των ελληνικών ομάδων είναι διαφορετικό από ό,τι των πολωνικών. Και δεν μπορεί να κρίνει, ας πούμε, το. Ναι. Το προβληματίζει που η ρεβάνση είναι στο Χαριλάου ή ακόμη είναι πολύ νωρίς? Δεν κατάλαβα τι. Το δεύτερο παιχνίδι είναι στο Χαριλάου, τον προβληματίζει ή είναι ακόμη νωρίς? Υπάρχει ένα πρόβλημα με το δεύτερο μάτσο στη Γκρέτσι, αν είναι το τάγιο, όπω του Σαλονίκα. Τι πάσα το έχει πρόβλημα. Το σαν δάφσε δύο μάτσο. Różnie to w sumie bywa i jedni wolą grać pierwszy mecz u siebie, drugi na wyjeździe. Ogólnie korzystniejsze mi się wydaje jest grać pierwszy mecz na wyjeździe, drugi u siebie. Lei genika merykes omades chcą na pewno na swoje gipedo to sto proto mecz, kie to deftero to exo. Kalitra omos ine lei to proto na pechti exo kie to deftero sto diko to sto to gipedo. Я думаю, виник покаже в сумі, що є лепше. То апотелесма ста дикси, пьо іне калітеро, аспуме, то едва на пекшон то прото і стен Алава. Ти посо ста прокрисис дині гати номада то? Яке шевидуєче на сенсі шансе.